Το νησί της τη Οφιδούσα στη Μαύρη Θάλασσα αποτέλεσε από την πρώτη μέρα της δροσικής εισβολής ένα έδαφος που απέκτησε ξεχωριστή σημασία. Από την Πέμπτη επέστρεψε και πάλι σε Ουκρανικά χέρια. Δεν αντέξατε στην αντεπίθεσή μας, λέει το Κίεβο, κίνηση καλής θελήσεως, λέει η Μόσχα. Αυτό δείχνει στην παγκόσμια κοινότητα ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν παρεμποδίζει τι προσπάθειε στο ΙΕ για την οργάνωση ενό ανθρωπιστικού διαδρόμου για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων από την επικράτεια τη Ουκρανία. Η απόφαση αυτή δεν θα επιτρέψει στο Κίεβο να κερδοσκοπεί επί τη παρεμπόδιση στα τρόφιμα, προβάλλοντα την αδυναμία εξαγωγή σιτηρών λόγω του συνολικού ελέγχου τη Ρωσία στο βορειοδυτικό τμήμα τη Μαύρη Θάλασσα. Τι τελευταίες ημέρες, οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι προχωρούν σε απανοτά πλήγματα κατά των Ρώσων που φρουρούσαν την Οφιδούσα και πως θα ανακοίνωναν τα αποτελέσματα όταν έφτανε η κατάλληλη στιγμή. Από τη Μαδρίτη και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εξήρε την αποτελεσματικότητα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αν θέλατε αποδείξει τη καταπληκτική ικανότητα των Ουκρανών να αντεπιτεθούν, να ξεπεράσουν τι αντικσοότητε και να αποθήσουν του Ρώσου, τότε δείτε τι συνέβη σήμερα στην Οφειδούσα, όπου και πάλι οι Ρώσοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν εδάφη. Στο τέλο, θα αποδειχθεί αδύνατο για τον Πούτιν να υποτάξει μια χώρα που δεν δέχεται την ηγεμονία του.